Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκης, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε αυτή μεταξύ SKG Sonics και Golden State. Δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για το Summer πλέον. Βρίσκονται και οι δύο στην Master προφανώς. SKG Sonics είναι μία άκρος ανακαινισμένη, θα έλεγε κανείς. Μία πάρα πολύ ανανεωμένη ομάδα με πολλαπλούς νέους παίκτες και νεαρούς σε ηλικία σου. Για τρεις τώρα, ένας από αυτούς θα σκοράρει το πρώτο καλάθι. Αναμένεται και απόψε να παρθούν πολλές προσπάθειες έξω από τη γραμμή των 6.75 για τους Sonics, οι οποίοι έχουν 12 έστοχα τρίποντα κατά μέσο όρο, ένα λιγότερο από τον Μπαμπούλα, που είναι στα 13. Οι West Brothers έχουν 12. Να ζάμψουν τώρα άστοχο. Μιλείς. Δύο πάλι τη μελή σου για τρεις είναι άστοχο. Χρειάζεται το rebound. Μια και μιλάμε για rebound, οι Golden State έχουν 19,5 επιθετικά rebound στα δύο τελευταία παιχνίδια. Μέσω των οποίων δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ακόμα νίκη. Είναι στο 0-2, στο 2-0 είναι οι G-Sonics. Ελπίζοντα Summer Kings και Μιλγυράκι Μπακ. Εύστοχο τώρα από κύριε. Στο πρώτο καλάθι, σκοράροντα του πρώτου πόντου για την ομάδα του. Summer Kings έχουν. Τεράστιο λοιπόν η Sonic Studio 3 τώρα, ένα ακόμα τρίποντο όπως είπαμε, τα προγνωστικά μας επιβεβαιώνουν μέχρι στιγμής. Studio 3 και πάλι από τον Τσιρόνι αυτή τη φορά και είναι έστω έπειτα από την άστοχη πρώτη προσπάθεια της επίθεσης. Τροφίδη 6-2. Με κύριε. Στεάγιε Τσιρόνις, οι οποίοι ήταν στο Jumble, ήταν και αντίπαλοι στο τελικό μεταξύ Big Babes και Manchester United. Το τελικό της Master στο Winter από τη γωνία σου και πάλι για τρεις. Άστοχο αυτή τη φορά, δεν θα πήρε αλλά εξαιρετικό rebound από τη γωνία του Τροφίδης. Θα λομπάσει για ήμα από την κορυφή σου για τρεις και πάλι έστω από τον Τζιρόνι. 9-2. Έχουν ξεκινήσει πολύ ωρεξά τη Sonic στο πλευρά μου και τον 6.75. Ο Βάνης, ο οποίος μαζί με τον Στεάι μας παραχώρησα μια πολύ απολαυστική pre-game συνέντευξη. Στεάι δίνει ένα screen, παραμένει προσπαθεί στην τύπολα του κερβάνι πάνω του. Δόζεις. Στεάι τώρα θα πάρει την μπάλα απέναντι στον Τζιρόνι, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον match-up που προκύπτει. Στην ρακέτα και όχι μόνο, σου για 3, ενώ τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης, είναι άσοχος ο Μπεκίρι. Τώρα θέλει να τρέξει και πάει κόντρα σε όλους και σε όλα, θα κερδίσει το φάουλ και δύο βολές. Δεν θα βάλει το καλάθι ο Σμυρλής. Άστοχος στην πρώτη βολή. Μιλής, έστοχος στην δεύτερη. 12-2. Στους είναι 8 η Sonics. Πολύ νωρίς, δεν έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τρίλεπτο. Ο κύριε, έχουμε μόλις 5 παίκτες στη διάθεσή τους οι Golden State. Αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που παίρνουμε. Θα γλυκά ακούγεται καλύτερα, anyway. Γιαννίδης. Πέρασε απέναντι σε δεύτερο παίκτη τώρα. Στην κορυφή της Μελής για 3 θα πάρει τσιρόνι στην πρώτη φάση, ούτε σε δεύτερη, ούτε σε τρίτη, θα βγάλει μια μακρύτη πάσα στην weak side του ψυχήνου, είναι συγκράτηση όμως ο Τροφίδης. Το λόγμα συγγένει και πάλι κυκλοφορεί, μπάλα στην περίμετρο θα πάει μέχρι μέσα στη ρακέτα, είναι άστοχος όμως. Ένας ακόμα εκτονικά από τον Σόνιξ και τώρα ο Μπεκίρη στην απέναντι πλευρά κόπηκε από τον τσιρόνι, επιθετικό rebound από τον Στεάι, ένα ακόμα. Και καλάθι, 14. Τροφίδης. Θα πάρει τώρα την μπάλα στην κορυφή. Από τη γωνία και πάλι ο Φίδης. Λάθος πάσα, πήγε στον ρεφ. Συστημένη. Δεν πήγε ούτε στον Θεάη ούτε στον Τσιρόνι. Πάλι γνώριμη. Μπεκίρι. Foul management είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν πάρα μα πάρα πολύ μεταξύ πολλών άλλων η Golden State. Σημαντήσει πέρασε από την baseline. Μπεκίρι στα 9 δευτερόλεπτα ζήτησε ο Θεάη, δεν πήρε. Θα πάρει τώρα συγκρατώντας μια πάσα που δεν ήταν καλύτερη. Δηλαδή ζήτησε ο Ξεβαντζής, θα πάρει τώρα σουτ για 3 ενώ τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Είχε βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο του Τζιρόνι τελικά. Είναι το Τροφίδι. Πάλεψαν λίγο οι δύο μεταξύ τους. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μιλήσει σουτ για 3 στο Τροφίδι από τη γωνία. Μαρκαρισμένο, τι κι αν ήταν μαρκαρισμένο. Μπήκε και αυτό μέσα. 13-4. Γιολβάνης.
Η νέα σελίδα των SKD Sonics γράφεται με το τρίποντο. Μέχρι στιγμής ο διατριστάστονος του Γερμανής δεν είχε να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Μιλήσει τώρα πήρα τον Τροφίδη, ο οποίος έτρεξε ταχύτατα. Καλά, θήκης φάουλ τελικά! Μετά από αρκετά μεγάλη περιπέτεια, Μιλής πάει και στη γραμμή για μια ελεύθερη βολή. 15-4! Πάνω που είχε ρωτήσει τον Μπεκίρη, 0-2, πραγματικά. Δύο κότσους τον Γιολμπάνη τώρα από τους Golden State. Άστα θα σας μιλήσει στη βολή, αμυντικό rebound από τον STI. Ωπα! Πέρασε ο Σεβαντής και πάλι στο παρκέ. STI. Για να βάλει μια laser πάσα, την οποία δεν συγκράτησε ο Γιολμπάνης. Τώρα μας τη δίνει στις κίνδυνες και ανήλες συγκρατής Μιτλής. Δύο τσιρώνες συζήτησε και πήρε ένα ακόμα κάτω σε σουτ. Άστοχο αυτή τη φορά υπάρχει μάχη τεπτυπτικό rebound από τον ίδιο, θα πάρθει από τον Σμιτλή τελικά. Σταθίου. Γιαννίδης πέρασε ανάμεσα από δύο, η μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για... Golden State. Ποιοι και η άμυνα αυτή τη φορά. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Από τις πρώτες περιόδους, μπορείς να δεις. Πέρασε κανένα τον Godi Pai μέχρι μέσα, στέκεται, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Σταθίου και τώρα θέλει να τρέξει ο Σμιτλής, για να δούμε. Πράγματι αυτό κάνει μέχρι στιγμής. Σταματάει τρίπλα από τη γωνία, είναι ακόμα τρίπλα το Τροφίδης. Άστοχος, αμυντικό rebound από τον Γκόζι. Παίκτη στον Σαλονίξ. Στη Winter, αρχιδέα ενεργός. Winter χόμενος από τον Παγκό, είτε ξεκινάτος ο δασικός. Γιολβάνης σου για 3, έστοχος αυτή τη φορά. Μπήκε και για τους κίτρινους τώρα. 15-7. Κίτρινο μαύρος. Για να μας αφήσεις. Τροφίδης. Σταθίου αφαιρέτει τον Βαξιβαντζή. Γιαννίδης έχει κάνει φάουλ και πάλι ο Μπεκίρη. 1 ακόμα από αυτόν. Δεύτερο δικό του. 0-3 ταυματικά από την ομάδα που έχει μόλις 5 παίκτες. Όλα τα φάουλ. Τυρώνης. Τροφίδης έξτρα φάσα Σταθίου και πάλι. Τροφίδης κυκλοφορεί μπάλα στην περίμετρο και πάλι. Τυρώνης είπα πολλές φορές τις λέξεις και πάλι δεν πειράζει, αλλά συμβαίνει και αυτό. Γιαννίδης τώρα πήρε από την κορυφή. Κόπη και από το Στεάι ενώ τελείωνε ο χρόνος του τύπου εντυπωσιακά. Μπεκίρη. Ήρθε ο Στεάι και πήρε στην κίνηση στο momentum σου για 3. Έστοχος και αυτός! 15-10. Back to back τρίποντα από τους Golden State που στέλνει πιο κοντά. Στο μείον 11 στο μείον 5. Έχει σαφή διαφορά. 3-37 για τη λήξη. Να δούμε, μπαίνουν σιγά σιγά στο κόλπο στην εξίσωση. Η Golden State σου για 3 Τροφίδης. Θέλει να απαντήσει άστοχος επιθετικό rebound όμως. Σταθίου. Πάλι τροφίδη συγκρατεί απέναντι στον Μπεκίρη. Κάτι μοιάζει με ζώνη τώρα στην παράδειξη της άμυνας στο Golden State. Πάει μέχρι μέσα ανάποδο, λέει απ' ταχύτατα και δικαιώνεται. Γιαννίδης. Μπεκίρη. 2 με 2 φάουλ και δεν υπάρχει. Θα φορτωθεί με 2 φάουλ και δεν υπάρχει αλλαγή για τα στιγμή ούτε για αυτόν ούτε για κανέναν από τους κοινωνικούς for that matter. Ο κύριε πήγε μέσα στο δεύτερο φάουλ, καθώς άλλαξε όταν ήταν στην κορυφή με τον Γιολβάνη και έχει κερδίσει το φάουλ πρώτο για τους Sonics. Κύριε στις βολές. Αυτός πρώτη. 17-11. Σχεδόν απόλυτη σχέση στον Ικαρίνα. Έχω στις 4, 17-12. Σιγά σιγά ανοιχτώνει στον Ικαρίνα. Φτάσει 9 η ώρα πλέον. Σταθείο συγκράτησε μια πάσα. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα που χτύπησε στα πόδια του Τροφίδη. Συγκρότησε τον Λιανίδη και του έδωσε, έκανε μια προσπίση. Αυτός το απελευθερώθηκε και έχει βρεθεί ελεύθερος. Και ο Λιανίδη σου για 3. Έστοχος! Σμιτλής. Θα πάρει τον Τροφίδη. 20-12. Θετικό κρεσέντο με πολλαπλά τρίποντα. Τρίποντα μαχαιριέ από του Σόνι. Μπεκίρη. Προσωπική ενέργεια μέχρι στιγμή Γκόζη. Σιμπατζής ψάχνει μια πάσα. Πέρασε από μπροστά, αλλά δεν έδωσε σκρίνο στο AI. Πριν τη φλέξιο από τον Τροφίδη, πήγε όμως η μπάλα στον Γιολβάνη, ο οποίος θα μπουμπουνίσει ένα τρίποντο με ταμπλό. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, τελείωνε ο χρόνος. Επίσης, αμυντικό rebound της Μιχλής. Τρία τρέξη, τσιρώνει, στείνει μάχη μέσα στη ρικέτα, θα πάρει σε πρώτη φάση, 18 δευτερόλεπτα. Στην τη γωνία η έξτρα πάσα.
Καλαπάς και πάλι έχει βρεθεί ελεύθερος ο Τροφίδης. Λαμάρα τους από τον Ευσταθίου σε για 3 άστοχος Γιουρμάνης. Το rebound δεν τους προλαβαίνει με τους Sonics, τόσο αστραπιέ που συμπεφορούν την μπάλα. Όχι μόνο σε την επίθεση, σχεδόν σε όλο το μήκος του πλάτος των 8 αγωνιστικών λεπτών. Διάει. Άλλαξε με τον Πεχίρη σου για 3 και πάλι έχει βάλει ένα από εκεί πέρα. Είναι άστοχος τώρα πέντε στο Τζιρόνι, επέτρεψε καλή άμυνα. Τροφίδης. Με το μικρό rebound θέλει να τρέξει η έξτρα πάσα σου για 3 Τζιρόνις. Και πάλι είναι άστοχος όμως γκολ στο rebound. Τζιρμπάνης. Πεχίρη. Έχουν μπει με τα μπούνια στα τρίποντα. Οι Τζιρόνις κυπιώνονται. Συγγνώμη για την τόσο επιστημονική προσέγγιση, αν δεν ήσασταν έτοιμοι να την εκλάβετε. Πέρασε μέχρι μέσα ένα running floater, άστοχο μόνο τα μπλό από τον Γιουρμπάνη. Συνεργάστηκε με τον Στεάι. 20-12, τώρα μια μακρινή πάσα πέρασε στο Σμυρλή. Υπέροχη προσπίση, 1-2. Έκανε και μια τρίπλα καλάθι και φάουλ. Περίτε από την κίνηση. 22-12. Τι καλάθι. Δίνει τζάς λέει. Σπίτησε. Αλλαγή. Τζιρόνις θα περάσει στον πάγκο Αναγνωστόπουλος για πρώτη φορά στη θέση του. Μιλής είναι άστοχος, μπορεί να σβρώξει την μπάλα, αλλά εκεί που είναι αντίπαλος στη θέση. Νενίδη τώρα πάει μέχρι μέσα ένα υπόγειο λέει για την άστοχο που μας προβλήσει στο rebound. Κύριοι, θα συγκρατήσει τελικά. Θα πει η μπάλα. 1-4 δαματικά. Καλιά μου Σπιλιανίδης στο Βεκίνη. Κόζης. Αναλύσαμε να το προφίλ, παίζει καλή άμυνα πάνω του, πάει μέχρι μέσα, πέρασε και άφησε. Σέρβιρε την μπάλα στο καλάθι, σερβιτόρος Γκόζης. 22-14. Μιλάει με, λέει ο coach από τον πάγκο των Στέικ. Σμυρλής, καθίρισε από τη γωνία, ένα ακόμα τρίποντο. Άσοχνη τη φορά και αυτή τη φορά βάλει στο rebound. Το κύρι. Μόνο έχουν εύστοχα τρίποντα, αλλά με πολύ καλό ποσοστό στα δύο τελευταία παιχνίδια. Το κύρι. Στην weak side συγκρατεί ο Γιουρμπάνης στα 7. Εδώ πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης περίοδου. 4 δευτερόλεπτα. Το κύρι. Χέρι τελειώνει, λέει κάποιος από τον πάγκο. Τον Σόνιξ και πράγματι έβαλε το χέρι του Σπιλιανίδης και έκρεψε και πάει μέχρι μέσα. Απορρόφησε τη δύναμη που το στήθηκε από τον Γιουρμπάνη και έχει κερδίσει το φάουλ. Και είναι για δύο βολές. 5 ομαδικά. Από τους Golden State. Γιαννίδης και συμβολή. Έστοχος η πρώτη. 23-14, εάν εξοχίσει και στη δεύτερη φορά θα πάει εκ νέου στους 10. Έπειτα από 22-12. Έστοχος και στη δεύτερη, έπειτα από μια εταιρεία αναπήδηση. 17,1 τώρα, όλα για τους Golden State. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν. Έχουν φάουλ να δώσουν, όπως λέει ο Τζιρόνις από τον πάγκο. Πολύ σωστά, έχουν 3 φάουλ να δώσουν. Σημαντζής. Στιά έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν παίρνει το τρίποντο. Ζήτησε ο Μπεκίνη, δεν θα πάρει 5 δευτερόλεπτα. Γιουρμπάνης δίνει ένα screen. Παραμένει πως θα πάρει πάνω στον Στιά. Ίσο για 3 από την κορδιά. Έχει βρεθεί ελεύθερος, έστοχος! Και κοιτάξτε πως το πανηγυρίζει ο Μπεκίνη. 24-17. Έπειτα από το buzzer beater που έμενε να βάλει ο Μπεκίνη. Ήταν από μια καλή, καλά εκτελεσμένη επίθεση και από τεχνικής απόψεως αλλά και από ευστοχία προφανώς, καθώς μπήκε. 24-17 λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, οι δύο ομάδες προσπαθούν να κινηθούν στο μήκος κίνημα τους που τους ταιριάζει. Το έχουν βρει εν πωλής οι ασκητοί της Sonics, καθώς έχουν βάλει πολλαπλά τρίποντα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την έναρξη της δεύτερης περίοδου του Sonic Arena. Η πρώτη εποχή είναι για τους ασκητοί Sonics, οι οποίοι όχι μόνο έχουν 5 στα 13 τρίποντα έναντι στα 3 στα 8 των νόμων, αλλά έχουν πάρει και 5 θετικά rebound έναντι 2. Κάνουν όχι ακριβώς φράψη, αλλά υπερισχύουν στο μετρήσιμο στο οποίο έχουν κάνει φράψη πράγματι. Οι Golden State στα δύο προηγούμενα τους παιχνίδια. Μαξιμαντής, η πρώτη επίθεση δεν απέδωσε καρπούς για τους Sonics. Γκόζης έχει βάλει πλάτη σου για 3 θεάει από τη γωνία. Συμβερθεί ο ελεύθερος Γκόζης, το επιθετικό rebound. Ζήτησε και ζητάει ακόμα, ο Μπεκίνη δεν θα πάρει. Έχει γυρίσει και είναι εύστοχος τελικά ο Γκόζης. Ζήτησε και φάουλ, δεν το πήρε και τι έχουμε. Προειδοποίηση. Και παρατήρησε τον Γκόζη. Παρατηρήθηκε κάπως έντονα σύμφωνα με τον Ρεφ. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι από τον Έντρο Ρεφ. Στους μικρούς
περάσει την επίθεση. Ένα σουτ για τρεις μιλής είναι άστατος σημαντικό rebound του Βόγκη. Λιβάνης. Γυρί. Είναι λίγο παίκτης, είναι εισπέκτης του. Ζώνη. Το Τζις. Έχει βρεθεί σε άβολη θέση, έχει γυρίσει χωρίς αποστάρι. Είναι άστατος ο Σκάιτς. Σημαντικό rebound του Κωνσταντόπουλο. Κέρδισε το φάουλ, πάει στις βολές. Άφανα να βρεθεί το φάουλ. Ζωή. Ζωή, το 3 του Sonics ποιος είναι? Ο Σιβέντας ο Λάζος. Ωραία, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σκιάι, έστωχος στην πρώτη βολή, 24-19. Η φορά πέφτει και πάλι στους 5. 4. Διορθώνουμε. Έστωχος στη δεύτερη, διορθώνουμε στους 3 τώρα. 24-21. Το σκορ δηλαδή. Έχει χρόνο. Συμβαίνει αυτό. Γιορβάνης αμυντικό rebound του Βίλης. Στόχησε σε μια ακόμα προσπάθεια. Κύριε. 1,5 λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Σιβατζής. Κανάλι τις επιλογές του. Παίρνει τα σκρίνα του Σιάι. Αφού ζητήσετε μέσα στη ρακέτα δεν θα βγει και ρόλο. Πήγε μέχρι μέσω Μαξιβατζής του. Κέρδισε ένα ακόμα φόλ και πάλι τον Αναγνωστόπουλο. Και πάλι για δύο βολές. Δεύτερο φόλ τον Αναγνωστόπουλο. Ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο. Πληροφορήθηκε τώρα ο Πάγκος που έχει δει Sonics. Το νούμερο 15 για να δούμε αν θα ετοιμάσουν κάποια αλλαγή. Συνδέθηκαν τώρα τα λέει. Ο Σμυρλής με τον Μπένα. Συμβατζής. Έστωχος δεύτερη 24-22. Πάμε, πάμε, την άμυνα. Την άμυνα λίγο, περόμενος ο Σκόουτς. Το Golden State. Οι πίγκολ του Στέικ έχουν επιστρέψει στο μείον 11. Μπένας. Βίδης τώρα στα 13. Άρχισε με τον Σμιρλί και πάλι στην Μπένας συγκρασί. Έπαιρνε στον Αϊγό και χαμηλό τον κύπρο Μπάρους. Καταλαβαίνετε την ταχύτητά του στην πια 3 άτομα από την κορυφή. Το Βίδης. Βίδης το rebound. Γκόζης δίνει ένα screen, δίνει και ο Στέικ στον ίδιο παίκτη. Τώρα κι άλλος παίκτης πάνω στον επικύρι. Μαξιβατζής. Στα 10 δευτερόλεπτα. Στιάι, δίτσο και πήρω με κύριε, δεν έβγαλε την έξτρα πάση στη γωνία στον Γιορβάνη. Έβγαλε όμως τον Βόγκη, ο οποίος βάζει ένα ακόμα καλάθι, είναι τρίτο. Εάν δεν κάνω λάθος του Κόζη, με παρόμοιο τρόπο, πάρει μέσα στην κερκέτα. Μπένας έχει βρεθεί ελεύθερος, το σίξ και δύο φορές δεν το πήρε, θα το πάρει όμως. Έβλεπε το σίξ και αυτός ελεύθερος ο Έντρος Γκάρντ, επιθετικό rebound απέναντι σε δύο παίκτες. Και καλάθι, αυτός Μιλί. Εμένας άνθρωπος ο Κωστούντης που έχει περάσει στο παρκέ. Άμα δεν πέφτει και λίγο κόουτς από τον πάγκο του κίτρινο μαύρο, θα ξεφαντήσει. Παίρνει σκρίνο από τον FTI και πάλι πάει μέχρι μέσα και είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη το rebound και από τον ίδιο και από το FTI. Πάμε να περάσει εκτός από τον δεύτερο. 2-0. Τώρα έχει περάσει εκτός και έχουμε time out που καλέσει στην Sonics 26-24 και ευχαριστούμε πάλι για τον κύριο χαριτολογώντας. Sonics, μέρος που ήθελα να πάρουν και οι Golden State Timeout. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Έχω επιστρέψει λοιπόν έπειτα από το Timeout εκ του νέου στην αναμέτρηση πρώτη γνωστή της Team Sonics. Με εκεί προσέχουμε λέει από τον παγκό coach αμφέρομαι στον Μπεκίρι. Κάτι μοιάζει και πάλι με άμυνα ζώνης από τους Golden State. Και τώρα βγήκε η άμυνα της έπαιξης έκλεψη απέναντι του δύο αντίπαλοι όμως. Έχει το Μπεκίρι. Σκοπάθει εκεί από τους δύο πάγκους και το φέρουμε να σπάσουμε τις πληροφορίες. Λεμβάνει σου για τρεις. Έστωχος! 26-27 μπροστά η Golden State. Στρίβοντας από το μείον 11 το οποίο, με το οποίο βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο πολύ πολύ νωρίς. Πάλι άμυνα ζώνης, σίγουρα εντολή από τον πάγκο με τη διάρκεια του timeout. Χρειάζονται να έχουν την εντύπωση περισσότερο timeout του Golden State από τους Sonics. Το πήρανε σε για 3-6, άστοχος. Έστω 2, του κύριου το rebound. Ένα σκρίνο από το FBI, ένα ακόμα στην κορυφή, ένα ακόμα από τον Κόζη και ένα jump στο πίσω από το δεύτερο άστοχο. Ελληνικό rebound του Κιού. Βάλει το δάκι τον Γιολβάνη. Έχει δεσκριστεί από δύο τελικά ο Τιγλής. Ο Φίλης στέκεται και με το ένα χέρι, είναι εύστοχος. Μεράνι πρώτερη 28-27. Έχουμε derby πλέον. Κύριε.
μια σημεία στον Σιάι. Επιστρέφει τώρα την μπάλα. Πάει μέσα, πάσα η οποία θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο δυνατή. Συγκρατεί ο Μπεγκίνης απέναντι σε άμυνα, άστοχος. Θετικό rebound όπως από τον Κόζη. Και συγκρατεί τελικά από εξαπατήσεις που είχε μάχη μεταξύ μπασκετικά πάντα του Σιάι και του προσωπικού αντιπάλου σε εκείνη τη φάση. Σιάι ένα jump shot άστοχο τώρα από τον Μπεγκίνη. Airball, θα μας λέγουμε τον εαυτό του. 28-27. Παραμένει. Και πάλι ρισάτε από τον Μπεκίρι. Τον Μπεκίρι από τον Πάγκο. Καυτή πάσα Τσιρόνης. Συγκράτησε και έβαλε. Μεγάλος ωραία από τον Μπεκίρι. Τσιρόνης έχει περάσει έτσι από λίγη ώρα στο παρκέ. Σιμπατζής. Σιμπατζής φτάχνει στήριγμα. Τον βρήκε το δάσο του Γιολβάνη. Επίσης πάρει ένα κόμμα από την ίδια γωνία. Είναι άσχος μόνο ταμπλό. Δεν πήρε όμως το εξαιρετικό rebound. Σμένας. Τώρα ο Γκόζης πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, πολύ ψηλά θα πάρει το αμυντικό της Μυρλής. Τελικά έκανε το αμυντικό το οποίο χάθηκε προηγουμένως, αλλά όποιος είναι έξω το χώρο πολλά κακούδια ξέρει. Σταθείος για 3 τώρα από την κορυφή, άστοχος, με κύριο το rebound. Τώρα δεν παίρνουν τα σούτια τους Sonics. Με κύριο. Θα δούμε για πόσο θα μπορούν να βασίζονται πάνω στο τρίποδο για να μένουν κοντά στο παιχνίδι ή ακόμα και να κυριαρχούν. Και είναι ένα screen στον Παξεβαζή, ο οποίος είναι τώρα απέναντι στον Τζιρόνι. Έχει σταματήσει η τρίπλα Μπεκίρη από τη γωνία, έκανε μια προσποίηση στα 2 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα ταχύτατα, άφησε την μπάλα στο καλάθι! Στα 0, κάτι στα 10 δεν είχαμε φτάσει για να μπει το καλάθι, για να εκτελεστεί η επίθεση και να αποδώσει καρπού τελικά για τη σκητή πτώμα του. 30-29. Μένας. Στην big side του κράτησε ο Μπεκίρη, ο Μένας στον Μπεκίρη. Ποιος πέκριψε το high side έχουν εντύπωση και πάει μέχρι μέσα τελικά είναι άστοχος, αλλά πήγε και πήγε από την ελίτα όλη την εαυτό του. Ο Σεβαζής τώρα τρέχει σαν σύμφωνας, ωραίας κίνηση, είναι άστοχος, επιθετικό rebound. Ούτε τώρα το καλάθι από τον Σεάι. Επιθυμός τώρα από τον coach των Golden State. Ο Φίδης γίνει να λέει στον Σεβαζή, υπάρχει αμυντικό μειονέκτημα για τους Golden State. Φίδης. Μιλής, έδωσε τον Οφίδη στο 3 από τη γωνία, άστοχος και πάλι Τσιρόνης, πολύ ψηλά τον μπρόξει την μπάλα ο Γκόζης στο Παξεβαζή. Τρεις εξετάσεις τις επιλογές του, Στεάι. Γκόζης από τη γωνία, από την οποία δεν έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα απόψε, ούτε σε άμυνα, ούτε σε επίθεση, Γιολμπάνης. Στεάι, στα 10 δευτερόλεπτα πρέπει να σκέφτεται τον Γκόζη, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος από αυστηρή γωνία με ταμπλό. Αμυντικό rebound της Μιλής. Μιλής στέκεται. Βάνης πρέπει να προσθέκει έξω τον coach. Συνόνισε να βάλει πλάτη τον Γκόζη και τον και ο Στεάι εκεί πέρα. Βένας πάει μέχρι μέσα, παραλίγο να κοπεί κόμπι και έλαμε φάουλ από τον Στεάι. Ωπα, παραλίγο να χρυμπήσει την κεφάλι του ψηλό στο στέκ. Δεν συνέβη, όλα καλά. 2-1, Σιλιανίδης θα περάσει εντός και στους Μυρλί. Αν δει η δεύτερη βολή θα έχουμε το πρώτο time out των Golden Stakes στην αναμέτρηση. Στα 2,51. Έτσι όμως στην πρώτη. Συμπένας χειροκρονός από τον πάγκο. Του. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει time out από πλευράς των Golden Stakes από τη στιγμή. Αυτή τη φορά, ο οποίος βρίσκεται πίσω με 3-2,51 για τη λήξη της δεύτερης περιόδου από την πρώτη μισού. Μείνετε μαζί μας. Thank you.
επιστροφή λοιπόν στον Ικαρίνα. Το τυχαίνει για τους Golden State. Drive. 2.46 ακόμα. Και δεν συγκρατεί, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Εμείς μόνο φύγω τώρα από τον Τεκύρη. Και ξέρει την προσοχή στο παιχνίδι ο Γιωβάνης. Σαφίου. Εγχαλόμαστε στις τάμινες, λέει ο... Διψοκίνη, πάσα πέρασε στην γωνία όμως. Αφήνεις, πήρα από τον Αφιλιανίδη σου για 3. Εύστοχο! Και πάλι επιστροφή στις ρίζες μου παίρνει για τους Sonics. Από το συνδένα αυτή τη φορά το για 3. Πρώτο γεγονός ότι έπαιξαν πολύ καλή άμυνα σε παραπάνω από μία φάση. Στέικ, ο κύριε παίρνει ασκένα από το στεάι, το έχει πάρει ψηφικά από κύριε. Από την γωνία τώρα μέχρι μέσα της στέκεται, έκανε μια προσποίηση, μία ακόμα και πάει περαιτέρω μέχρι μέσα στην αγκαρδιά της και μέχρι μέσα στην άνθρωση της Ιωαννίδης. 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 Πάνε Ιωαννίδης στα 16 δευτερόλεπτα. Στην γωνία παραλίγο να χάσει την παλατροφή της. Πάνε Ιωαννίδης στα 10. Μέχρι μέσα έπαιρνε μια πάσα, τη συγκράτησε ο Σμένας. Πάνε στον σφυγόντα αντίπαλο τον... Βαζί, με πολύ μεγάλη καμπύλη είναι έστω όπως 37-29. Ένα μικρό 5-0 σερί. Στέλνει και πάλι το momentum στους Sonics. Ο Βαζίς παίρνει ένα σκρίνι από τον Στεάι. Δελεύεται στον πρώτο χρόνο. Και κλειστή από δύο Στεάι συγκρατεί. Ο κύριε έχει βρεθεί ελεύθερος σου για 3 τσιρώνεις. Πήγε πάνω το εύστοχο σου, κύριε. 37-32. Ένας. Φίλης στο 16. Βίξε την κύριο Σαφίου. Στο weak side αδύναμη πάσα, weak side, weak pass όμως. Γιαννίδης δεν καταφέρει να συγκρατήσει, Μπεκίρη έκλεψε. Έκλεψε και πέρασε ανάμεσα από δύο και κερδίσει το φάουλ από τον Τζιρόνι. Έχω την εντύπωση. Πράγματι. Σωροτζής. Γύρω από τον Στεάι, γύρω από τον Στεάι. Σαφτής πήγε το κλέψιμο, ο Τροφίδης είχε βρεθεί ελεύθερο στη γωνία μερικώς, αλλά δεν πήρε το... την μπάλα ούτε τον τρίποντο προφανώς. Ο Μπεκίρη. Μπεκίρη. Για τρεις, μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Στεάι. Το rebound. Για τρεις τώρα, έστοχο! Πάνω από την Προφίδη, λαμβάνοντας ωραία. Από το Σιμπένα, δε κύριε. Καλή άμεση στο Σιμπιανίδη. Πάει μέχρι μέσα το κύριε, εκτελείς το φάουλ. Από το Σιμπιανίδη, ποιος διαφωνεί λίγο. Στεάι, 10 δευτερόλεπτα, όλα τις Golden State λίγο πριν την λύση του πρώτου μισού. 5 τώρα, Γιωβάνης πέρασε, θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος, σειρώνει στον αμυντικό rebound, έχει 1 δευτερόλεπτο, θα πετάξει την μπάλα. Οκ, καλή προσπάθεια, 42. Φτάνε 8 οι SKG Sonics στο πρώτο μισό. 4 πόντοι στο πρώτο δεκάλεπτο, 16 στο δεύτερο. Έχουν βρει τα πατήματά τους εμπολείς και οι Golden State. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναξη της κρίσης περίοδος λοιπόν στο δεύτερο μισού μήνα, δεν θυμάσαι. Οπ, έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά στον Ικαρίνα για την έναξη της τρίτης περίοδου του δεύτερου μισού της αναμέτρησης. Πρώτη της είναι η Golden State, οι βρίσκονται πίσω με 8 πόντους. Σιμαντζής. Σιμαντζής έχει κλειστεί καλά από τον Βιγλή. Έχουμε δώσει ένα δυνάμινά τους κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας και η Sonic σου για 3 άσομος και πάλι but wait, there's more, σου για 3. Άστοχος τυρώνει το rebound, το παίρνει το Γιωβάνη, υπήρχε μια πάση. Γιωβάνης. Έβαλε μια περίτεχνη πάσα, την έβγαλε και σκαστή. Έκανε μια προσποίηση ο Σμυρνής, άστοχος όμως. Δεν έβλεπε το καλάθι να πάρει ωραία από τον Τυρώνη. Κύρι. Βοηθεί στα 15 δευτερόλεπτα. Πέρασε η Γκόντζη. Ήρθε έξω λέει και ο coach για να πάει η μπάλα στον Μπεκίρι, ο οποίος δεν έλαβε
Η μπάλα χάθηκε, έχει πάει μέχρι μέσα ο Τροφίδης, είναι άστοχος. Νομίζω ότι σημαίνει στα κύριος. Την κρουβάνει με την λίγο τη δύσκολη. Και τώρα θα έχει το πρώτο καλάθι, πρώτο πόντι. Και το δεύτερο μισό. Βαζίς, τι πήρε στη ΑΗ. Τα τρία δευτερόλεπτα. Βαζίς στο 8 και πάει μέχρι μέσα. Και να βάλει μια έξτρα πάσα. Αυτή πήγε πιο κοντά εκεί που ήταν ο ρεφ. Στον Κόζιο θα δείξει που ήταν. Πώς κομμός να πάει. Βίλης. Στον Βαζίς απέναντί του. Βίλης. Γιατί πάει μέχρι μέσα. Η γωνία τώρα στην Γιαννίδη σε έκανε μια προσπίση. Αφήνει απέναντι στον Πικίνη στα 4 δευτερόλεπτα. Ζήτησε, τσιρώνει και πήρε, έκανε μια προσπίση. Αφήνει σαν πρέπει να το πάρει από πολύ μακριά και το παίρνει. Μια θα το με το. Τώρα βρήκε και Στεφάνη και πάνω σε επίθεση τελειώσει. Κύριε. Στην κορυφή τελικά όχι ο Big Side ο Γιωβάνης, θα πάει να σκέφτει τον Κόζι. Πάει μέχρι μέσα σε καυτή πάσα το Κύρι. Πάει στη ΑΕ τώρα, πρέπει να σκέφτει τον Κόζι και πάει να βρει μια πάσα. Θα ξεβαδίσει, κάνει μια προσπίση, θα απελευθερωθεί στη λύση του χρόνου, είναι άστοχος. Ναι, ναι, καλύτερα, δεν μπήκε λέγοντας κάποιος που ιδιαίτερα τι λέω, ποιες λύσεις. Από τη γωνία Σιλιανίδη σε 3 άστοχος, πάρα πολύ πλάτη ρόλος από το rebound. 3 παίκτες συνολικά βάζει πλάτη, σμπρώχνει νομίμως και αφήνει την πάρα του καλάθι, 42-32. Παίρνει στο STI. Η φορά έχει νέους στους 10. STI. STI πέρασε ένα jump shoot απέναντι στον Σαφίδη, είναι άστοχο. Δεν είχε και στέλος. Συγγνώμη, δεν είχε πάρα στο Τροφίδη και ένα screen σου για 3. Εύστοχος και πάλι Τροφίδης. Τρίποντη βόμβα μαχαιριά στην καρδιά του Golden State, που βρίσκονται πίσω εκ νέου με 12 αυτή τη φορά. Ένα βρίσκεται πίσω με 11. Γιορμπάνης. Στον δεκαλέδιο δευτερόλεπτα παίρνει ένα screen από τον FTI. Βάζει θα χάσει την μπάλα. Αλλά όχι την κεδοχή. Η οποία παραμένει στο στέικ. Γκόζης πάθει μια πάσα, λίγο 5 δευτερόλεπτα. Δίνει την δοκιά από τον Ζεφ. Πάει μέχρι μέσα με χείρι, δύσκολη προσπάθεια. Υπόγειο λέει up 45-34. Δεν είδες πολύ καλό λέει ο coach. Σύμφωνο, ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Εντυπωσιακή. Βίλης. Ήταν δύο παίκτες στο weak side, πάει μέχρι μέσα, τους αψήφισε και δικαιώθηκε. Ο Τροφίδης είχε ζητήσει στο Μιδλής 45 περίπου μοίρες και Στυλιανίδης στη γωνία. Πόσες μοίρες είναι στη γωνία, 90? Δεν ξέρω. Δεν είναι καλά στη γεωμετρία. Ενώ στα άλλα έσκυζα, ας πούμε, τέλος πάντων. Γκόζης, άστοχος, airball, επιθετικό rebound, θα ξεβαθείς. Για τρεις, δεν πάει και έστοχος, να πάρει τους αυτοπεκύρι. Θα βρούμε το ίδιο νόμισμα τώρα, The Steak. 47-37. Δεν έχουμε ακόμα φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχουμε περάσει 4 λεπτά. Στο δεύτερο μισό. Μιλήσει για 3 απέναντι στον Μπεκίρι. Άστοχο. Πολύ ψηλά τσιρώνει στο πέρα το rebound. Θετικό και θα γυρίσει. Είναι άστοχο. Σκάει το rebound. Σκάει οργανώνει το πίσω σετ παιχνίδι. Ζήτησε από τις ελπίδες δεν θα πάρει σε βολικά στην δεύτερη. Κόντε στην πίσω στην αγγέλα για να πάρει για 3 για μία ακόμα φορά. Και αυτό μέσα! 47-40. Τι roller coaster στο scoring είναι αυτό. Ένα δεν θα επαναλήσουμε εκ νέου. Steak. Έχουν τρέξει ένα 0-5 σερί αυτή τώρα. Κάνε κάτι στο πρώτο μήνθανο. 2-5-0. Με ένα τρίποτο και ένα δίποτο. Και υπάρχει παράβαση για διαφορετικό φάουλ. Δικός είναι το κλέψιμο. Δικός είναι το κλέψιμο. Λέει ο Στάνης Γιουλβάνη. Πάμε
rotation που έχει χρησιμοποιήσει τον Τζιρόνι και ένα διεθνικό. Ο Λίσ που περνάει στον πάγκο έχει δει στο πόδι του, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Συνεχίζει το Μουσιάκη πρώτη. Στα 3-41, το μομέντο τώρα λέει Golden State. Σκέψεις μας προφανώς είναι με τον τραυματία. 47-42. Το πόδι είναι πολύ τρίκι πέρα με το γόνατο ενδεχομένως με τον αστράγαλο, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο σημείο για τον τραυματισμούς. Κύριε, στη δευτερογωνία του έχουν πάρει γκολ τώρα. Ξεραντήσει για τρεις τεά, είναι άστοχος τώρα. Ξεραντήσει τον Βικτόρι Μπάνο, πέντε στην κόση, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Δεν είναι να τη χάσει. Τι τα καταφέρει να τη χάσει, γιατί όχι. Συγκρόνιση για 3, άστοχος, πολύ ψηλά. Αμυντικό rebound του Θεάη. Τώρα στο μείον 5. Πάει για το post to post. Άφησε την μπάλα στο καλάθι του Θεάη. Να ρωτε time out. Ο coach. Φερόμενος ως coach από το μάγκο των Εσχυντή Sonics. Ο οποίος είναι αρχικά από το 47-34. Στο 35 διαφθόνω. Στο 47, 44, 09 σερή. Έτσι αυτό το σερή που τρέχουν και νόμα επιστρέφουν στην πρώτη λίγο μιλέτε μαζί μαζί. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα έπειτα από το time out που αναγκάστηκαν να εκτελέσει την Sonic να δώσει διαφορά του. Είναι η Sonic πλέον. Τώρα υπέρ του 47-44. Κούτς τον Golden State λίγο λίγα του σερόλε το βρίσκει και μετά τους είπες τον Γιωβάνι 2-3 Max. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Μιλάει με γρήφους ο Γέροντας. Τι έβλεπε, μονάσου για 3. Γιαννίδης Airborne τώρα. Αποτελέσματα επηρέουσας ψυχολογίας στην απέναντι πλευρά ενδεχομένως. Βιβάνης. Και άγιε μας μαζί στο 12. Ένα μαχρινό δίποτο jump shoot άστοχο τώρα. Αμυντικό ρίποτο τον Τυρώνη. Γιαννίδης. Περάσει για πρώτη φορά έπειτα από το time out ο Στεντνίδης, ο οποίος κάλεσε το time out για να βρούμε μακριά, άστοχο. Κύριε, συγκίνηση, κάλυψε πολύ χώρο και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Τσιβαντζής έχουν επιστρέψει για δεύτερη φορά μέσα σε 26 αγωνιστικά λεπτά. Golden State, μία φορά από το μείον 11 και μία άλλη φορά από το μείον 12. Πρώτη φορά στο μείον 1. Γιαννίδης, συγκίνηση, έκανε μια προσποίηση. Ο Στόπουλος έχει περάσει από τον πάγκο. Δεν είναι χρόνος συμμετοχής. Άστοχος και πάλι. Ακούστε τώρα τι γίνεται, χειροκροτήματα. Από τους παίκτες των Golden State που έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν. Το σερί καλά κρατεί. 0-11 πλέον. Ουρβάνης. Ο Στόπουλος κυνηγάει τον συμμετοχής για 3. Άστοχος ο Ουρβάνης. Ένα από τα 2 τρίποντα Max. Να αναφέρω σε αυτό το coach. Πάνω σε βαρέσει το βάθος να αναφέρω τον αυτό. Φίλης. Κοιτάξτε πόσο αυξημένη είναι στην άμυνα. Steak. Τώρα. Γιαννίδης. Βρέσει και τον Στόπλο πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Τον κόρη πάνω τον κόζει. Φτιάει. Στην ξομπικίνη και πήρε ήρεμα λέει χαρακτηριστικά. Δεν κάνει καλά τις πρώτες του τρίβλες. Φτιάει. Φτιάει στην τζάκ. 3, άστοχος, ξηρώνει στο rebound. Ξηρώνει στους σαφρωτές, πάει μέχρι μέσα κόντρα σε όλους και σε όλα. Έβαλε το καλάθι! Υπάρχει... Τι έχουμε? Πες κάτω Γιωρβάνης. Πάνω που έχει το νούμερο 99. Το ξεβατζή, δεύτερο. Το 46. Ο Μισόπλος στην επαναφορά πιέζει ακόμα και εκεί πέρα ο Γιωρβάνης. Τέλος συμπέριξης στο Άιβ. Μέρος, έχουμε χάσει το μέτρημα, έκανε μια προσποίηση, πέρασε υπόγεια σχεδόν. Υπέρασε την κίνηση χρησιμοποιώντας την πύρα του ο Τσιρόνης απέναντι στο Άιβ. 49-46. Σπάει το καταραμένο για τους Sonics. Σε έβγει τον Golden State των 11 πόντων. Ο Σεβαντζής. Και στη διφλέξιον μπάλα να πάει στον κόρτο και πάει εκεί πέρα που είναι ο Κουτσούλης. Πάγκο. Και λίγο πιο δίπλα από τη γραμματεία. Τζέι.
Βγάζει λίγο Τσιρόνης, Θεάια παίρνει τον Τσιρόνη τώρα. Βάει μέσα ο Ρήνος στην επίθεση ο άλλος στην άμυνα. Άνθρωπος Θεάια και τώρα μακρινή πάσα. Πάει μέχρι μέσα, πέρασε, είναι άστοχος όλος Σιντιανίδης. Όπα, υπάρχει τεχνική ποινή στη Σιντιανίδη. Μέσα από τα επιτυχία του Βαντζή. Κύριε. Κάει. Έχει το βέλευρα από την επιχείρηση για τρεις. Άστοχος μέσα είναι υπό κόλτς, δεν είναι αντίστοχος. Πέρα. Ένας στάζει τις επιλογές, μία από αυτές τις τυρώνες ο οποίος πήρε σου για τρεις άτομος. Μέρα θα πάει όμως ως διαμαγεία σχεδόν εκεί που είναι το μόνο στη γωνία. Γυρίσει και βάλει πάνω ο Κωνσταντίνης, θα γυρίσει πολύ δύσκολο που θα την παίρνει στο εγώ, την παίρνει στο καλή άμυνα. Βρίσκει το αμυντικό rebound. Κύριε. Βαζής, πέρα στον πάντο του Τελίδη. Βαζής, Θεάη τώρα χέρι με χέρι στον Πεκύρη, θα δώσει και ένα σκρίν, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άνθρωπος ο Πεκύρη. Αρνητικό ριμπάντο από τον Τζιρόνι, απέναντι στον Τζιρόνι. Πέρας. Πέρας το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, πια φάουλ του Ποτσιμαντζής είναι το τρίτο. Έντρα πατώμε. Πράγματι, τρίτο. Στην ίδια παραφορά, Σιβένας. Κοντινή πάσα στην κεντρική προπονία, προσφύγει η ροφή της. Ενώ παρέμεινε πάνω του ο Τσιμπατζής, είναι άνθρωπος, καστή πάσα. Έχει κλειστεί πολύ καλά ο Γιωβάνης. Η πάση του Ζόμ Πρέσκη και τώρα πάει με τη μέση. Είναι άνθρωπος ο Μάρκος από τον Μαρτίο, ο οποίος πήγε για να χραπώσει το επιθετικό ριμπάντο, δεν τα κατάφερε όμως. Τι καλύτερα λέει ο coach από τον Μάρκο. Καλά λέει ο Γιωβάνης. Ποιος καλύτερα να παίξει και έτσι 40 λεπτά. Τυρώνης, όπως όλοι συμπαίξεις το απόψε. Βένας, 13 δευτερόλεπτα θα μείνουν 3 περίπου για τους stakes σε περίπτωση που ξαναδείσουν μισό λεπτά στην επίθεση. Βένας, για πάσα από την γωνία τώρα στην πια 3, άστοχο τροφίδης. Αμυντικό rebound για Λουβάνης, 4 δευτερόλεπτα. Για πέταξε την μπάρα, μα ξαναδείς, το πάει μόνος του και κάτσε! 49 όλα! Στη λήξη της τρίτης περίοδου πάλι καλά που το κρυπτήσαμε αυτό. Στη διάμερα. Α, δεν θα γίνει το δεύτερο, οκ. Α, και πάλι, 49 όλα. Θα το βάλω, θα το βάλω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το βάλω, θα το βάλω. Και λοιπόν με αυτόν τον πολύ πολύ εντυπωσιακό τρόπο χαιρετούμε και την τρίτη περίοδο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία των 49 πόντων. Κατά τη λήξη αυτής επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη, στην οποία θα κρυφθούν τα πάντα. Εάν θα συνεχίσουν τον νικηφόρο μέχρι στιγμή στη σέρι και θα πάνε σε 3 νίκες σε 3 παιχνίδια Sonics ή έπειτα από 2 μη κερδισμένα παιχνίδια θα κερδίσουν το πρώτο του stake με το μαζί μας. Έχω επιστρέψει λοιπόν έπειτα από την λήξη, την πολύ εντυπωσιακή αυτή λήξη για το κάθε μαζί της τρίτης περίοδου. Και είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της τέταρτης, στην οποία θα κρυφθούν τα πάντα. Πρώτη επίθεση για τους Sonics, Βένας. Ένα σημείο του Ρεσταθίου θα εκτελέσει ένα jump στο τάστομα πέρα του Σοντιά, ο οποίος θα πάρει το αμυντικό rebound. Εκείνη τώρα κατεβάζει την επίθεση. Πολλές φορές τον έχουμε δει στο ρόλο του Άσου. Βαντής. Στην γωνία μου κύριε Σοντιά, τρεις άστοχος. Θα μπει αμυντικό rebound, παίξε Βαντής. Πάλι με κύριε σε ένα jump shoot, είναι άστοχος. Και αυτός έχει το rebound. Ένας. Δεν έχουμε δύο φορές από τους δύο πάγκους. Δεν τη διάζει το time out, αλλά καλό κλίμα κρατήσει τον πάγκο των Steak. Ένα jump shoot τροφή της εύστοχος, 51-49. Η ανησυχία ή ενδεχομένως ο πνευρισμός στον πάγκο των Sonics.
παιχνίδι 100 πόντων λοιπόν στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Σχετικά χαμηλό σκορ. Θα βρούμε και ψηλότερο στην παραμονή με αυτήν την ομάδα. Πάει μέχρι μέσα και με τον τρόπο που παίζουν. Άστοχο ο Σκάι. Γκόζει στο rebound και στήριγμα. Για φάουλ που έχει ρωτήσει στη Σιβένα. Ένα και 7-24 πριν τα τρίποντα. Έχουν καλύτερο στο e-stake τώρα. Για 3 με τα μπλό εύκοπος! Στέλιο είναι υπό κόουτζα με Σουμπάριο και είχε δίκιο 51-52. Σόλος έγινε με 11 επιθετικά rebound, 9 έχουν τους Sonics. Έχουν 4 τα λάθη μου μόλις δύο ομάδες. 8 και 11 assist. Πολύ λίγα λάθη. Ειδικά από την πλευρά των Golden State που παίζονται 5 άτομα στο για 3 στροφίδης. Άστοχος. Μπικίνει το rebound. Head to head, πάλι το παιχνίδι έπειτα από δύο φορές που επέστρεψε τον Golden State. Ωραία πάσα τώρα, ακόμη κι άλλα με foul ο Sky από τον Αγίου. Το μείον 11 και από το μείον 12 στο τελικά. Βρίσκεται μπροστά με έναν πόντο η State. Και όλα αυτά σε παιχνίδι το οποίο μας έχει δώσει 103 πόντους. Μόλις έγραφα το χέρι μου. Καλώς. Άσοχος ο Σκράγκ στην πρώτη. Έχω κάνει το τραγικό λάθος. Ξεχάσα να φέρω στη μετάδοση νερό και έχω κορακιάσει. Εάν δεν υποθυμίσω για να πεθάρω από αφιδάτωση, θα είναι πολύ καλά να για μένα. Έστω στη δεύτερη ο Σκράγκ, μία στις δύο. Ζήτης. Τελευταίος, τελευταίος παίκτης όχι σαν θέση την μπάλα. Και το βλέπει μόνο σε και το έκανε! Και πέρασε τώρα, εκείνη. Γίνηση ύψος για τον Σκράγκ, ο οποίος είναι άστοχος, αν μπρόξει όμως την μπάλα εκεί που είναι. Και από τις απαιτήσεις αλλά πιο κοντά της Βένας, ο οποίος έκλειψε και πάει μέχρι μέσα να χάσει από τον Γιολβάνη. Βέρτιγκο λίγο, από τη μία και από την άλλη πάει η κάμερα. Κώστη είναι υπέρ από τον Πάγκο Κούς, τον Βεκίδιο, ο οποίος άλλαξε με το Στεάι και είναι άστοχος, στο επιθετικό ριμπάντο από το Στεάι είναι άστοχος και αυτός! Αμυντικό ριμπάντο τώρα στο Θήμι, πήγαν παράπονα για βήματα από τον Μασόνικ στην προηγούμενη φάση του Βεκίδη. Άλλαξε το κύριο, έχει πάει μέχρι μέσα στην Βένα, θα χάσει και πάλι από τον Μαξεβαζή. Τρέχει δύο παίκτες στον επιτηρούν, κόβει και ένα με φάρο που θα πάλι! Δύο βολές. Φορές έχει αναφέρει την άμυνα, είτε επιτακτικά είτε ως κομπλιμέντος, που είναι ο χρόνος στο πόουτς από τον πάγκο του Αμναστίκ. Δύο βολές. Δεν είναι 53. Άστοχος δεύτερη. Θα γίνει στο rebound. Καπίου. Τελάχιστη πίεση. Σιβένας. Open 3 λέει ο... Για να δούμε. Δεξιά. Άλλαξε και πάλι κοντά Σιβένας. Δεν υπάρχει πέρα που το κάνει. Συγκίνησε ο Τροφίδης. Στο δευτερόλεπτο θα μπικίνει τον επιχειρή. Παίρνει ένα screen, θα πάει, θα αλλάξει πάνω στον παίκτη ο Μπασιμαζής σε μια καλή άμυνα, δεν μπήκε το καλάθι. Πάει για τον rebound, θα βγάλει τελικό, είναι και το κουστί και ποιος πέφτει κάτω. Θα βγάλει την πάσα, συγκρατεί ο Τροφίδης. Θα παίρνει στο CI. Τροφίδης πάει μέχρι μέσα και έρθει το foul από τον Γιολβάνη. Τι πληθωρικές φάσεις έχουμε στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Στο τρίτο λεπτό έχουμε περάσει, πια δεν είμαστε ακριβώς ακριβώς στην έναρξη. 91-53. Δύο βολές που έχει εξασφαλίσει ο Τροφίδης για αυτό και την ομάδα του. Για να δούμε αν θα μετατραπούν σε πόντους και σε ποντό. Γιαννίδης θα περάσει εντός. Κάποιος πρέπει να βγει, είναι 6 άτομα τώρα, 6 παίκτες από τους Sonics. Περνάει στον Γιαννίδης εντός. Γιαννίδης θα περάσει τον Πάγκο, άστοχος με την Βουλιοθροφίδης. Στιάει το rebound δικό του πρώτο φάγκο, πράγματι στιάει πάει, δεν θα πάρει το rebound όμως, κάποιος μπάλα μπήκε μέσα στο καλάθι. 92-53, σημαντής. 14 δευτερόλεπτα, εκείνη. Για 3, στιάει, είναι άστονος που πάλι, γενικό rebound του Στούπης. Βένας. Σημαντής, σε 15 δευτερόλεπτα.
βρίσκεται, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα ως πέρασε. Για τρεις, εύστοχος Τροφίδης, μπλάει την κρίσιμη ώρα για την ομάδα του 55-53. Στο συν 2 και πάλι Sonic επιτέλου μπροστά. 3-1 τα ομαδικά ο Ξεβαντής. Δεν έχουν κάνει καλό φάουλ μάλλον στην πρώτη περίοδο οι Golden State. Στα όρια του φάουλ τώρα πιέζει ο Τροφίδης. Στη γωνία του πιέζει ο Ξεβαντής. Και παίξτε να αναφεράμε στον παίκτη του. Ελπίζω η παίκτη του σε μια τρεις άστοχος. Με κύριε ψηδικό rebound κόντες, έκανε μια αποφασιστική τρίπλα, πέρασε, γύρισε, είναι άστοχος όμως. Το rebound, Σβένας. Σβένας τρέχει, κλειστή, περιμένει τον τοπίδιο που είστε. Πάει σάλατος τον πύρας μέχρι μέσα, στο μια τρεις, έχει βρεθεί ελεύθερος. Σε αυτό το παίκτη είναι άστοχος, μόνο σίδερο. Από το Σβένα. Στιάει. Σιδηρό. Οκ. Με τη βιταμινών μου φαίνεται. Έτσι τριπόντων δεν φαίνεται να έχουν οι δύο ομάδες στο... να είχαν στο πρώτο μήχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο. Τι. Αλλά στο δεύτερο έχουν χάσει οι αρχές προσπάθειας. Εάν δεχτούν καλάθι, στέικ, ή το SPI να πάρθει τα ημάτα από τον παγκό. 8 δευτερόλεπτα τώρα, στην ένα πρώτη πάσα και άλεξε με τον Κιανίδη σου για 3. Εύστοχος! 58-53 και time out πράγματι. Που έχει καλέσει ο πάγκος coach των Golden State και επιστρέφουμε πολύ λίγο και πάλι μπροστά με 5 πόντους αυτή τη φορά στην Sonic Arena μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά που αλλού στη Sonic Arena. 58-53 είναι το σκορ το οποίο θα είχαμε πριν από το time out που αναγκάστηκαν να καλέσουν οι Golden State. Τώρα θα πάρει για αυτούς την μπάλα από το παρκέ. Μπεκίνη, ο Ξεβαντής. Θεσμός από τον Μπεκίνη και λέει ο coach από τον πάγκο 5 πόντους πίσω, είμαστε 5 λεπτά, μένουν 2-3 καλές άμυνες και το γυρίσαμε. Στο για 3, Γιωβάνη Συντάσχος, επιθετικό rebound Godzis. Τιάει τώρα στα 10. Σκαστή πάσα πέρασε στο Γιωβάνη και αυτός θα την αφήσει στο καλάθι. 58-55. Βίδης. Σταθίου. Συμβάλλει το Βίδης στα 15. Το screen σου για 3 διαδέξεις από τη γωνία. Έστοχος! Πέφτει το σκάρο τσιρών, δεν υπάρχει παρά βασίλει φάουλ, επιθετικό, αμυντικό, τίποτα. 61-55. Με κύριε, κύριε και έρθει το φάουλ τώρα από το Τροφίδη. Και είναι το τελευταίο που είχανε να δώσουν οι Sonics. Φτιάει. Στο 16-4 λεπτά. Μπορείς να ανέβει και δεν έβαινε στην σκρίνη. Τα πήγε και ανέβει, μπορείς να ανέβει και στην σκρίνη και υπάρχει φάουλ. Και πάνε τον ίδιο, στην σκρίνη, μάλιστα, πολλές τώρα. Είναι 4-15 λεγό, 4-17 είναι. Χαχα. Μ' αρέσει να κάνω τον έξυπνο με το να παραθέτω στοιχεία που μπορώ να δω όλοι. 61-56 λοιπόν, έτσι όπως ο Θεάκης στη δεύτερη. Το Φίδης. Να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι έχουν συμπληρώσει ομαδικά τους φάουλ οι αντίπαλοι τους οι Στέικ. Συνάμεις ωραία πάσα, συγκύριση το Χάιλο Γκίκε στον δίκο. Δεν έβαλε όμως το καλά κόπτο στον δίκο. Δεν πάρει καθαρά χωρίς φάουλ. Ψηλά. Φτιάει, με κύλι τώρα. Θεάει, σκαστή πάσα Γκόντζης, δείξε και πήρε αδρέντες στον εφησοχείο, θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, 360, έστω θα γυρίσει και δεύτερος παίκτης πάνω του! Τροφίδης ο πίστο βάζει με τον αρχή του. Απογοητευμένος, κουμπισμένος, ενωμένος, ενδεχομένος. Κρίμα για κρίμα. Ένας. Χαρακτηρίζεται πάρα πολύ ώρα σμιγλή στον πάγκο. Την έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτό στο μισό. Στα φορτές τώρα πέρασε ο Τροφίδης. Πάει μέχρι μέσα και έρθει το φάουλ και είναι για βολές. Και είναι για βολές. Μάλιστα. Φάουλ που έχει ρωθεί στον Μπεκίρη και είναι το τέταρτο τώρα. Τι συνέπειες για τους Golden State. Στο κοτσέσιο δεύτερη σουίς και στις 2.63.58. Φτιάει.
Εκείνοι έχουν αποδεχτεί δύο φορές πολύ σκληροί για να πεθάνουν μερικώς. Η Golden State πάει μέχρι μέσα. Οπα! Επιθετικό φάουλ από τον Εκείνοι! Και είναι το πέμπτο! Είναι το πέμπτο! Πέμπτο φάουλ! Για να περάσουν ανάμεσα από δύο θα παίξουν με τέσσερις παίκτες στην Golden State. Γιαννίδης, αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα Τσιρόνης. Άλεξε με την τροφή της σουτιά 3, θα το πάρει στα 8 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος. Βρόξει την μπάλα, Γιαννίδης στο ίδιο του στεφάνι. Η μπάλα πέρασε εκτός και είναι για... Είναι Sonix. Μπορεί να είναι για Sonix. Σύμφωνα με το ρεφ. Το ρεφ πήγαμε δίπλα. Ας την μπάλα πάρουμε παίκτες λέει ο Στιάι. Φίδης. Τα δευτερόλεπτα, Τσιρόνι ζήτησε και θα πάρει μια προσπίση από τον Γιολβάνη. Πάει μέχρι μέσα, πάρα πολύ ψηλά, θα κόψει ένα με φάουλ στη ΑΗ τον Τσιρόνι. Τα πράγματα από εδώ πέρα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα εκ των πραγμάτων για τις Golden State, καθώς στο πίσω με 5 έχουν παραχωρήσει βολές και βρίσκονται με 4 παίκτες στο παρκέ πιο συγκεκριμένα πολλά. Απαγορεύεται να βγει, πρέπει να είναι μέσα στο κήπεδο για να μην παίζει μαζί. Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Στιάι ότι έχει ξαναγίνει, έχει 4 4-4 έχει γίνει στην Απαλέθεια και στους Μασκητός Αύρους. Είναι πολύ ψηλό σκορ για την περσινή πλέον Evolution. Περίεργο να το λέω περσινή, έγινε πριν από πολύ λίγο καιρό. Και ο τελικός, το κέρδισε ο Μπαμπούλας, ο οποίος είναι παρόν στην Summer Master, αλλά ας πίνουμε και εμείς παρόντες στο παιχνίδι. Σε Άι Σουτιάς, τρεις εύστοχος! 65-61. Μήκε και το 5 για τη λήξη. Άλλα δύο, όχι, τρεις τελικά. Άρχισε να μπει ο τρίτος πόντος. Το έχω ξαναπεί σε πιο ιδιωτικές καταστάσεις. Βίδης. Να τζάμψει ότι είναι άστοχο ο Γιολβάνη στο rebound. Συμβατζής. Είναι ο Στιάι. Στα 17 δευτερόλεπτα. Συμβατζής στα 13 στέκεται. Γκόντις από τη γωνία, δεν θα πάρει τον τρίποντο, παίρνει σε άμυνα. Στιάι σε 2-3 και πάλι θέλει να γίνει ήρωας, θα έχει πάρει πάνω την άστοχο ο Στροφίδης. Το rebound του φάζει με τον εαυτό του ο κούτς από τον πάντο. Τελευταίο δίλεπτο. Συγκεκριμένα ομαδικά δεν τελείωσε λέει ο κούτς. Κουφίδης. Γιαννίδης. Άρχισε με τη γωνία σου πια. Τρεις άστοχος ο Γιαννίδης. Να πάμε από το Σιμπένα. Τσιμπατζής. 100 δευτερόλεπτα. Τσιμπατζής. Πρέπει να βασιστούν στο ατομικό του ταλέντο τώρα η Στέι. Στέι δεν θα πάρει τον τρίπο τώρα. Θα το πάρει ο Γιολβάνης από την κορυφή σου πια. Τρεις άστοχος. Δεν είπε το μόνο τώρα, λέει ο Κιμπίνι. Πάσε σλίκ. Τροφίδης. Κάμε ότι δεν έχει τελειώσει, αλλά πίσω το κυκλάς στον τοίχο. Κατά πολύ τώρα η Golden State. Μπένας. Μπένας. Τα βρωτές. Άλεξε με τη γωνία με τον Τροφίδη στα 9 δευτερόλεπτα. Τσιρόνης θα βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή σου για 3. Άστοχος και αυτός. Πολύ ψηλά θα πάρει το επιθετικό rebound όπως έκανε η υπερτική λάθος πάσα στο Θεάι. Ο Σιμπένας όλο λέει από τον πάγκο με κύριε ο Σιμπένα 3. Θεάι άστοχος. Τσιρόνης rebound. Να γυρίσει το μάτσι λέει πρέπει λέει ο Θεάι. Έχει και αυτό στα δίκτυα του. Όλοι δίκτυα έχουν καλά που να τον βρουν τώρα φάουλ από το Θεάι. Σωσλιά Νίγκη. Βολές. Είμαστε πρώτος
Κυλιανίδης 66-61. Έλα, 50,8 ακόμα. Άσοχος δεύτερη, πολύ ψηλά ο Γκόντζης, θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Φτιάει. Δεν πάσε ταχύτητα τώρα, θέλει να παίξουν οι stakes του 2-3. Ο Τσεβαντζής είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Από το Φτιάει, Γιωβάνης. Στα 10, σκαστή πάσα πέρασε στο Φτιάει με κάποιο τρόπο να δείξει ο Κυλιανίδης. Σάιτ στεμ παξ 2-3, άστοχος. Αμυντικό rebound του Τζιρόνι και φάουλ τώρα του Φτιάει. Τέταρτο του Φτιάει. Είναι μαζεμένα τώρα. Εάν μπει time out, εάν μπει, αγαλά, ωραίος, πήγε να σου πετύχει. Εάν μπει δεύτερη φωλή, έχει ζητήσει time out, κύριε. Τζιρόνι θέλει και πάλι στις συμβολές, μέρος δεύτερο. Στο προσφέρω τα δρόμενα. Έστω εγώ στην πρώτη, 67-61. Άστοχος στη δεύτερη, δεν θα πέφτει time out. Στο rebound θεάει. Δεν πάλι σου για 3. Άστοχος η μπάλα μπήκε και βγήκε. Πρώτος του μπάλα γκόντζης που μπορεί να τροπήγεις. Και το κλέψιμα και είναι το φάουλ τώρα ο Στεάκη και είναι το πέμπτο. Και για αυτόν. Στον Τροφίδη. Και είναι το φάουλ 3 παίκτες τώρα. Και τους Golden State. Είναι σέφτος στην πρώτη, 68-61. Έτσι όχι δεύτερη. Πέντε άτομα να κερδίσουμε. 69-61. Συμβαντής. Δύο συμπαίκτες του που έχει μείνει. Θα σουτάρει από το λόγο αν υπήρχε από το κέντρο. Σου είναι τρεις άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Τσιρόνι. 6-4 λεπτά τώρα θα πάρει και αυτός. Γλίστρισε την εγωμένη μπάλα. Από το κέντρο τελικό σκορ λοιπόν 69-61. Πολύ σκληρή για να ηθηθούν έπειτα από δύο πάρα πολύ δυναμικές προσπάθειες των αντιπάλων τους, οι Sonics κάνουν την τρίτη τους διαδικτική νίκη, θα περάσουν στην τρίτη τους διαδικτική ή τα αντίστοιχα Golden State, κάπου εδώ πέρα ο κλάδος για το συγκεκριμένο παιχνίδι και συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, θετική ενέργεια, σκέφτη μας είναι με τον πραγματία, συμπτήσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Να είστε όλοι καλά, τα φαίνεται τέλεια καλοκαιρά και έχει έρθει θετική ενέργεια. Μόνο καλά vibes. Γεια σας.